όλες οι θέσεις καλύφθηκαν. Βγάλαμε άλλες 1000 θέσεις επιπλέον, έχουν καλυφθεί ήδη 700. Άρα, μιλάμε για μια τρομερή απορροφητικότητα σε αυτή την περιοχή. 2.700 νέοι ωφελήθηκαν μόνο από το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Ανοίξαμε ένα πρόγραμμα 3.400 νέων θέσεων εργασίας για όσους δουλεύανε σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την απολιγνητοποίηση και έχουν καλυφθεί ήδη 2.000 θέσεις. Αν κανείς κοιτάξει αυτά τα νούμερα, καταλαβαίνει πόσο σημαντικό αντίκτυπο έχουν αυτές οι δράσεις, διότι αφορούν ουσιαστικά σχεδόν 5.000 ανθρώπους, οι οποίοι βρήκαν δουλειά, για να το πω απλά, μέσα από τις επιδοτήσεις των νέων θέσεων εργασίας της ΔΥΠΑ. Τώρα, όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη επιτυχία, αναπόφευκτα δημιουργούνται κάποιες καθυστερήσεις στις αποπληρωμές, διότι οι δομές μας στην περιοχή, η υπηρεσία μας στην Κοζάνη, στη Φλόρινα, στην Πτολεμαΐδα, στο Αμίντεο, στην Καστοριά και ούτω καθεξής, ξαφνικά έχουν ένα πολύ αυξημένο φόρτο αιτήσεων. Το αντιμετωπίσαμε αυτό με στοχευμένες παρεμβάσεις και τη βοήθεια της Περιφερειακής Διεύθυνσης από τη Θεσσαλονίκη, της Κεντρικής και Διοικητικής Μακεδονίας, και η ενημέρωση που έχω εγώ είναι ότι έχει ομαλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό οι όποιες καθυστερήσεις είχαν υπάρξει. Το ότι στην αρχή υπήρξαν κάποιες, ναι, υπήρξανε, και γι' αυτό και αμέσως κάναμε τις απαραίτητες επεμβάσεις και διορθώσεις για να ομαλοποιηθεί. Από εκεί και πέρα, όποιες περιπτώσεις υπάρχουν, καθυστερήσεων που συνεχίζουν να υπάρχουν, στο γραφείο μου, email, καταγγελία, το αφημί θέλουμε, τις παρακολουθούμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην ξανασυμβεί. Αλλά λίγο την κατανόηση, γιατί οι άνθρωποι που δουλεύουν στις υπηρεσίες εδώ έχουν παραμείνει ίδιοι στον αριθμό. Ο αριθμός των αιτήσεων έχει αυξηθεί δραματικά λόγω της επιτυχίας των δράσεων και εκεί πέρα έχουν δημιουργηθεί κάποιες καθυστερήσεις. Ίσως, κύριε Διοικητά, επειδή οι πληρωμές δεν γίνονται από εδώ, δυστυχώς, και γίνονται από Θεσσαλονίκη. Από τότε που γίνονται οι πληρωμές από Θεσσαλονίκη, υπάρχει και αυτή η καθυστέρηση. Όταν γίνονταν οι πληρωμές από εδώ, όλα τα προγράμματα γινόντουσαν πολύ γρήγορα. Ναι. Από τη στιγμή που μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει τεράστιο θέμα για τις επιχειρήσεις. Γνωρίζετε, βλέπω πάρα πολλά. Ήταν η εφαρμογή ενός νέου νόμου, ναι, που αναγκαστήκαμε να μεταφέρουμε τις πληρωμές στις περιφερειακές διευθύνσεις, γιατί εκεί υπάρχουν οι κατάλληλες οικονομικές διευθύνσεις για τη διαχείριση των προγραμμάτων. Και επειδή πολλά από αυτά είναι και συγχρηματοδοτούμενα, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Κυρίως αυτά τα συγχρηματοδοτούμενα, υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά πιστέψτε με, όλοι οι υπάλληλοι του οργανισμού κάνουν το καλύτερο δυνατό για να γίνονται ταχύτατα οι αποπληρωμές και πιστεύω ότι αυτό που έχω, η ενημέρωση που έχω, ότι έχει ομαλοποιηθεί, η κατάσταση ισχύει. Αν δεν ισχύει, είμαι ο πρώτος που θέλω να το μάθω με συγκεκριμένες περιπτώσεις και θα τις κοιτάξω εγώ ίδιος, θα επιληφθώ. Κύριε Διοικητά, να ρωτήσω κάτι που ανησυχεί ενδεχομένως τους πολίτες που εξυπηρετούνται μέσω της ΔΥΠΑ. Υπάρχει σχεδιασμός συρρήκνωσης γραφείων, κλεισίματος γραφείων στην περιοχή? Αυτό δεν ξέρω γιατί το λέει κάποιος. Όχι, δεν έχει υπάρξει κάποιος τέτοιος σχεδιασμός. Αντιθέτως, και εδώ πέρα, ειδικά σε αυτή την περιοχή, με όλες τις δράσεις και όλες αυτές τις δραστηριότητες, δεν έχει υπάρξει ποτέ μια τέτοια σκέψη. Ούτε για άλλες περιοχές. Ενδεχομένως να λειτουργήσουν μόνο στις έδρες νομών, αυτό εννοώ. Όχι, αυτό δεν ξέρω. Ποτέ δεν έχει τεθεί στο τραπέζι. Δεν ξέρω γιατί κάποιος θα το έλεγε. Ποτέ. Αντιθέτως, τη στηρίζουμε πολύ τις υπηρεσίες μας. Έχει γίνει ψηφιακή μετάβαση. Ο κόσμος νομίζω εξυπηρετείται πολύ ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά ακόμη στο παρελθόν. Επειδή εγώ έχω επισκεφτεί και τις 116 υπηρεσίες μας όλη την Ελλάδα, ο ίδιος προσωπικά, μπορώ να σας πω ότι η ροή στις υπηρεσίες έχει μειωθεί κατά 60-70% λόγω της ψηφιοποίησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να κάνουμε τις αποπληρωμές και τα άλλα πράγματα πιο γρήγορα, παρά να εξυπηρετούμε αυτούς οι οποίοι έρχονται ενώ θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν ψηφιακά.